ποιους έχουμε απόψε καλεσμένους εδώ και μας κάναν την τιμή να έρθουν. Με τη σειρά. Είναι η Βίκη Χατζηκυριάκου και είναι φιλόλογος και είναι η γυναίκα του Νίκου του Ματθαίου που τον έχουμε κοντά μας, μουσικός και φιλόλογος. Και θα πάμε στη συνέχεια στην Όλγα την Τέιλα που είναι και εκείνη φιλόλογος. Είναι στην Πτολεμαίδα, στο τρίτο γυμνάσιο Πτολεμαίδας και οι τρεις οι φιλολόγινες μας. Τώρα Νικού Κοβιάδου. Ελιά στο Πέλαγος λοιπόν και έχουν κάνει το βιβλίο αυτό, το έχουν ανεβάσει και θεατρικό και έχουν και παρουσίαση και το θεατρικό, το παίξατε μάλιστα χθες, είναι αύριο. Όχι, αύριο. Είναι αύριο. Ελπίζουμε και εμείς να το φέρουμε εδώ. Πάμε στη συνέχεια να πούμε για την συγγραφέα μας, τη Φωτεινή τη Φραγκούλη. Είναι δασκάλα, γράφει παιδικά βιβλία, έχει πάρει το πρώτο βραβείο παιδικού βιβλίου, το Μισό Πιθάρι. Η δάσκαλη ιδιαίτερα, θα ξέρετε ίσως κάποιοι και αν όχι οι άλλοι θα το δείτε, υπάρχουν στο ανθολόγιο της 3ης και της 4ης Δημοτικού... Και στο αναγνωστικό της 6ης. Και στο αναγνωστικό της 6ης. Μαζί της η συγγραφέας μας έχει φέρει και τη Λίδια τη Θεοφύλου. Είναι η σύζυγος του πεζογράφου του Νάσου του Θεοφύλου και είναι τιμή μας που είναι απόψε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Είμαστε τρεις συναδέλφισες, εγώ, η Όλγα και η Δώρα, του τρίτου γυμνασίου, που πρόπερση, με τη βοήθεια της Όλγας, φέραμε τη Φωτεινή γιατί πρώτα διαβάσαμε το βιβλίο της βέβαια. Πριν 2 χρόνια κάναμε το Μισό Πιθάρι, πάλι θεατρικό, με τα παιδιά του γυμνασίου, δουλεύουμε πάντα με τους μαθητές μας, σε μια εξαιρετική και συγκινητική παράσταση, όπως είπε η Φωτεινή, γιατί την είχαμε κοντά μας, αξέχαστε, στην πρεμιέρα. Μας άφησε κάτι εκείνη τη βραδιά. Ξεκίνησε να μας διαβάζει ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο που δεν είχε εκδοθεί τότε. Ήταν η Ελιά στο Πέλαγος. Και 2 χρόνια μετά, διαβάσαμε ξανά, όταν εκδόθηκε το βιβλίο. Το βιβλίο, δεν κάνουμε βιβλία, δεν κάνουμε θεατρικά σε έτοιμα θέατρα. Να το ξέρετε αυτό, γιατί αναφερθήκατε στο έργο. Είναι ίσως εύκολο να πάρεις ένα θεατρικό και να μοιράσεις τους ρόλους. Δουλεύουμε με τα παιδιά πάνω σε ένα project το οποίο μετατρέπουμε το βιβλίο σε θεατρικό. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Όσοι διαβάσετε την Ελιά στο Πέλαγος θα καταλάβετε ότι είναι τρομερά δύσκολο να γίνει θεατρικό. Το Μισό Πιθάρι επίσης ήταν έτσι. Το μετατρέπουμε λοιπόν σε θεατρικό και το δίνουμε με τον τρόπο που εμείς το βλέπουμε. Μέσα από τα δικά μας μάτια. Και τα μάτια των παιδιών, γιατί τα ακούμε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν κάναμε το Μισό Πιθάρι, μας άφησε την Ελιά. Τώρα που βγήκε η Ελιά αποφασίσαμε να το κάνουμε και φυσικά φέραμε μαζί μας τη Φωτεινή. Είμαστε πολύ χαρούμενες που τόσες μέρες την έχουμε εδώ. Και είμαστε και πολύ χαρούμενες που τη φέραμε να σας τη γνωρίσουμε, γιατί θα δείτε, στο τέλος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ όλοι. Θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο, που έγραψε και τη μουσική για το έργο, αλλά θα ξεκινήσει με άλλες μουσικές που τις αφιερώνει στη Φωτεινή. Oh,
Την οποία τη θεωρώ απόλυτα υπεύθυνη για αυτό που μας είπε.